Σήμερα είμαστε σε μια περιοδία στη Θεσσαλία, ξεκινώντας από την περιοχή των Φαρσάλων, συνεχίσαμε στην περιοχή της Καρδίτσας, όπου μαζί με τον Περιφερειάρχη, με το κυβερνητικό κλιμάκιο μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ο οποίος σε λίγο θα είναι κοντά μας. Βρεθήκαμε λοιπόν με το κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τον Περιφερειάρχη και τοπικούς παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς για να δούμε τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη έντονη κακοκαιρία, γνωστή ως Διομήδης. Είδαμε τις ζημιές σε υποδομές, είδαμε τις ζημιές που προκλήθηκαν και θα αναφερθεί σε αυτές αργότερα και ο κ. Πρόεδρος της Αγροτικής Εκμεταλλεύσης. Και φυσικά είδαμε και τις ανάγκες που προκύπτουν σε μία σειρά από περιπτώσεις όσον αφορά τα δίκτυα άδραθης. Αυτό όμως που είδαμε είναι ότι τα έργα που έχουν προηγηθεί έχουν αντέξει. Η χρηματοδότηση που έγινε από το κράτος στους οργανισμούς τοπικής προδιοίκησης είχε αποτέλεσμα, καθώς σε πολλά σημεία άντεξαν οι υποδομές, παρά το έντονο, αναφέρομαι ξανά, καιρικό φαινόμενο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας φυσικά καταγράψει και τις ανάγκες, καθώς τα έργα συνεχίζονται, η αποκατάσταση από μια μεγάλη φυσική καταστροφή όπως η Ιαννός δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται μέσα σε λίγους μήνες, τα έργα συνεχίζονται και προς αυτήν την κατεύθυνση εμπλουτίζονται από τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση.